σύμφωνα με το περιοδικό Πολίτικο αλλά και την Bild, ναι. στη Μόσχα βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, ο κύριος Γκέρχαρντ Σρέντερ, για να έχει, όπως λένε, συνομιλίες με τον πρόεδρο Πούτιν, ώστε να βρεθεί κάποια ειρηνική λύση. Να το κινήσει δηλαδή προς μια πιο θετική πορεία, ώστε να υπάρξουν διαπραγματεύσεις για την ειρήνη. Ναι. Όπως αναφέρει η Bild, δεν έχει, είναι δικιά του πρωτοβουλία, προσωπική. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση της γερμανικής κυβέρνησης, ούτε κάποια άδεια από τη γερμανική κυβέρνηση, αλλά ούτε έχει ενημερωθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Να πούμε ότι ο πρώην καγκελάριος, ο κύριος Σρέντερ, είναι 77 χρόνων. Έχει μετά από την θητεία του ως καγκελάριος, εργάζεται εδώ και πολλά χρόνια για την εταιρεία Gazprom της Ρωσίας, έτσι. Ναι. Και έχει πολύ θέμα στη Γερμανία για αυτό το λόγο, ναι. Παντελή. Υπάρχει ακόμα. Υπάρχει ακόμα. Υπάρχει ακόμα. Υπάρχει έχει εργαστεί για την Gazprom. Δουλεύει ακόμα για την Gazprom, έχει πολύ στενές σχέσεις προσωπικές με τον κύριο Πούτιν, ενώ εδώ και καιρό το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα του ζητάει να παραιτηθεί από την εργασία του στην Gazprom, γιατί εκθέτει, όπως λένε, τη Γερμανία, καθώς υπήρξε καγκελάριος. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ο Δήμος του Ανουβέρου, θέλει να του αφαιρέσει τον τίτλο του επίτιμου Δημότη, ενώ η Μπορούσια Ντόρτμουντ, η ομάδα, τον απέμπεψε από το Διοικητικό Συμβούλιο του μεγάλου αυτού Γερμανικού Ποδοσφαιρικού Συλλόγου. Έχει δεχτεί πάρα πολλές επικρίσεις, πάρα πολύ κριτική για τη στάση του αυτή. Ο ίδιος μέχρι στιγμής έχει αρνηθεί να παραιτηθεί από την Gazprom. Μάλιστα, αυτό ήθελα πριν λίγες να σου πω. Αυτό ήθελα να πω, Παντελή. Δηλαδή, το γεγονός ότι παραμένει στέλεχος αυτών των μεγάλων εταιριών και τώρα κάνει και αυτό το ταξίδι στη Ρωσία, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει και τι ακριβώς σκοπό τι έχει. Ναι, κοίτα, έχει προσωπική σχέση με τον Πούτιν. Αυτό είναι γεγονός. Εξακολουθεί να είναι στην Gazprom. Έχει αυτή την σχέση. Τώρα, το αν θα καταφέρει ο Σρέντερ με την προσωπική του σχέση να πείσει τον Πούτιν σε ένα τόσο μεγάλο θέμα που έχει εμπλακεί η Ρωσία σε έναν επιθετικό πόλεμο, δεν ξέρω αν θα πετύχει κάτι. Πάντως υπάρχει και αυτή τη συγγνώμη, και αυτή η προσπάθεια, μεταξύ άλλων. Σήμερα υπάρχει και αυτή η προσπάθεια. Να θυμίσω ότι πριν από λίγες ώρες, όπως μάθαμε, μίλησε και ο κύριος Σόλτς Μακρόν με τον κύριο Πούτιν, ζητώντας τουλάχιστον να υπάρξει μία εκεκυρία. Ναι. Και υπάρχουν όλες αυτές οι διπλωματικές κινήσεις. Τώρα, αν ο Σρέντερ πετύχει κάτι, ευχής έργο θα είναι. Θα το δούμε. Χωρίς την κατάθεση επισήμως του Βερολίνου. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Ούτε και ανεπισήμως, θα έλεγα εγώ. Έτσι όπως κοίτα να σου πω, η κυβέρνηση έχει πει πολλές φορές ότι ο Σρέντερ είναι ένας απλός πολίτης πια, δεν έχει καμία σχέση. Ακριβώς. Δεν μας αφορά, δεν μας ενδιαφέρει. Κάνει τώρα να δούμε αν θα πετύχει κάτι αυτός με την προσωπική του πρωτοβουλία. Μάλιστα.